Ιάκωβε, τι νεότερο μας μεταφέρεις? Καλησπέρα και πάλι, Θωμά. Αυτό που είχαμε μεταδώσει πριν από λίγο, η Χριστιανά Ερωτοκρήτου φαίνεται πως έχει καταφέρει, έχει εκλεγεί. Ήταν ξεκάθαρη η επικράτηση της έναντι του Μαρίνου Μουσούτα. Έχει εκλεγεί στη θέση του αναπληρωτή πρόεδρου στο Δημοκρατικό Κόμμα. Το νεότερο που έχουμε είναι μια εικόνα που πάει να διαμορφωθεί για τις τρεις θέσεις των αντιπροέδρων. Υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία έχουν ξεχωρίσει και πλέον πρέπει να θεωρείται δεδομένη η εκλογή τους. Είναι ο πρώην βουλευτής ΠΑΦΟΥ Αντώνης Αντωνίου και ο πρόεδρος επαρχιακής του Δίκο Λευκοσίας, ο κύριος Αλέκος Τριφωνίδης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα από εκεί και κάτω για τον τρίτο υποψήφιο είναι ακόμη αμφίροπα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε με ασφάλεια κάποιο αποτέλεσμα. Φαίνεται πως δύο άλλα πρόσωπα αναμετρώνται, θα παλεύουν για την τρίτη θέση. Αναμένουμε εντός ολίγου τον Φίτο Κωνσταντίνου, ο έφορος εκλογής και γενικός οργανωτικός του Δημοκρατικού Κόμματος, να προβεί στα επίσημα αποτελέσματα για τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου. Είναι, όπως είπαμε, η Χριστιανά Ερωτοκρήτου. Είναι ξεκάθαρο το προβάδισμα. Η διαφορά έναντι του κύριου Μαρίνου Μουσούτα. Προχωρά κανονικά και η διαδικασία της καταμέτρησης για τις 15 θέσεις του εκτελεστικού γραφείου και εκεί φαίνεται πως κάποια άτομα έχουν πάρει κεφάλι, βρίσκονται μπροστά, ωστόσο τίποτα δεν μπορεί ακόμη να ανακοινωθεί με ασφάλεια. Αύριο θα τα ξέρουμε αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες μέχρι στιγμής. Καλή συνέχεια και σε εσένα και στο ρεπορτάζ. Και το ρεπορτάζ ολοκληρωμένο θα είναι πλέον αύριο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.